Καλησπέριζω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Η Τρόικα έφυγε χωρί να υπάρχει η συμφωνία Μπάμπη, όμω αυτή τη φορά είχε ιδιαιτερότητε αυτή η αξιολόγηση, καθώ τι συζητήσει επισκίασαν όλε αυτέ οι εξελίξει με την Χρυσή Αυγή και από ό,τι είδαμε απασχόλησαν και Τι επαφέ που είχε και mm -hmm. ο Γιάννη Τουρνάρα και ο Αντώνη Σαμαρά στο Μαξίμου. Βεβαίω, ενημερώθηκαν οι άνθρωποι. Πάντω, ήταν προγραμματισμένο να διακοπεί για λίγο καιρό. Θα σου πω όμω, μετά να μείνουμε σε αυτό που νομίζω σωστά το βάζει μπροστά. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση, η οποία έρχεται από παντού. Γιατί κυρίω γιατί λένε ότι η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά τη. Το πολιτικό πρόβλημα, εμεί το είχαμε συζητήσει νομίζω εδώ αρκετά ενωρί, απασχολούσε πολύ του πάντε και παντού. Είναι δηλαδή ο πολιτικό κίνδυνο που λέγαμε η Χρυσή Αυγή, ήταν κομμάτι αυτού του κινδύνου. Βεβαίω, η Χρυσή Αυγή ήταν ένα κομμάτι πολύ βασικό του λεγόμενου πολιτικού κινδύνου, δηλαδή τη αδυναμία να προβλέψει ένα πολιτικό ατύχημα στην εξέλιξη των πραγμάτων εδώ στην Ελλάδα. Λέγανε δηλαδή ότι ακόμη και αν η Ελλάδα καταφέρει, όπως λέμε, ότι μπορεί την επόμενη άνοιξη να γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα να βγει στις αγορές. Ακόμη και αν μέχρι το τέλος του 2014 τα πράγματα έχουν πάει κάπως καλύτερα. Όσο θα έχεις αυτή την αν θέλεις, αμφιβολία για το τι θα συμβεί και δεν είχαν άδικο όταν uh, τα λέγανε και τα εξηγούσαν και λέγα, πώς μπορείτε να ανέχεστε τέτοια πράγματα με τέτοιους κινδύνους διότι σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν ανέχονται τέτοιες οργανώσεις που εκδηλώνουν... Άρα υπήρξε ανακούφιση από αυτό. Υπάρχει μεγάλη ανακούφιση, Περιμένουνε περιμένουν βεβαίω να βεβαιωθούν ότι αυτό θα πάει ως το τέλος και ότι η κοινή γνώμη θα κρατήσει την στάση που όλοι περιμένουμε ότι θα κρατήσει. Αυτά τα δύο δεν είναι δεδομένα. Και από αυτό θα εξαρτηθεί και η δική του στάση. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί το πολύ πολύ βασικό αν θα δουν την Ελλάδα με εμπιστοσύνη, αν θα πιστέψουν ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτο που ευνομείται και που ο νόμο εφαρμόζεται. Λες λοιπόν ότι και αυτό παίζει ρόλο στι συζητήσει και στι διαπραγματεύσει. Αληθεύει εικόνα... ότι κινδύνευσε η ελληνική Προεδρία. Μπάμπη, για αυτό το θέμα, γιατί είχαμε πολλά τέτοια καμπανάκια στη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Και ιδιαίτερα, βεβαίω, μετά την δολοφονία ναι, φίσα. Για την ελληνική προεδρία, ίσω υπήρχαν και άλλα προβλήματα και υπάρχουν. Αλλά ξέρω ότι υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί σε συζητήσει, οι οποίε δεν ήταν επίσημες πολύ συχνά ερχόταν το ζήτημα. Μα καλά, θα στείλετε αυτού του βαζιουζούκου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν πολύ πιθανό ότι κάποιο βουλευτή θα έθετε ένα θέμα ότι αυτοί δεν μπορούν να κάθονται δίπλα μα. Με αυτά που πρεσβεύουν, με όλη αυτή την νεοναζή και αντισημιτική ιδεολογία την οποία, από την οποία εμφορούνται. Άρα τα ζητήματα αυτά τώρα αντιμετωπίζονται. Γι' αυτό βλέπουν ότι η Ελλάδα έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Περιμένουν όμω να δούνε Πώ τα πολιτικά κόμματα θα δουλέψουν ώστε πραγματικά αυτό ο κίνδυνο να φύγει από την καθημερινότητά μα, από την πολιτική σκηνή. Δεν αρκεί. Δεν μπορεί να τη λύσει. Τη λύση δεν θα δώσει ο δικαστή μόνο του. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Προφανώ. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα κάνει του εκπροσώπου τη Τρόικα να έρθουν χαλαροί στην επόμενη επίσκεψή του στην Αθήνα. Χαλαροί οι εκπρόσωποι, οι τεχνοκράτε τη Τρόικα, πολύ σωστά λες, δεν θα είναι και ούτε είναι και η δουλειά του. Νομίζω όμω ότι καθώ στην Ουάστα, γίνεται τώρα το συνέδριο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και κυρίω στο Βερολίνο θα φτιαχτεί μια κυβέρνηση. Εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Ότι πολιτικά θα επηρεαστούν για το πώ πρέπει να βοηθήσουν την Ελλάδα, να το θεωρήσει επίση βέβαιο.